δάκαλο το επιτελικό κράτος, αλλά όταν όλα κυλούν ρολόι, όταν όλοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω lockdown, όταν ελέγχονται όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα πανελλήνιας εμβέλειας και το 90% των εφημερίδων και υπάρχουν στρατιές πληρωμένων από τα μυστικά κονδύλια λογαριασμών σε Twitter, Facebook, Discuss κλπ. Η δομή του επιτελικού κράτους στην Ελλάδα κατά το μητσοτακικό μοντέλο διοίκησης βασίζεται σε μια ασφικτή ομάδα επιτελών του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και σε καμία πενταριά υπουργούς και υφυπουργούς που κυμαίνονται από την κλάση Τενεκές Ξεγάνωτος μέχρι το Μέτριος. Υπάρχουν άλλοι 50 μέτρια όσα κατάλληλοι για τις υπόλοιπες κρίσιμες διοικητικές θέσεις όπως η ΕΕΠ, Γενική Γραμματής κλπ. Για να είναι εύκολα διαχειρίσιμη και πάνω απ' όλα πυθύνη. Αυτό είναι στην Ελλάδα το επιτελικό κράτος. Αν όμως γίνει καμία στραβή στο επιτελικό κράτος της Ελλάδας, τότε σβήνουν τα φώτα. Όπως έγινε με τον κοντολέοντα της ΕΕΠ που χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα τα ξέρασε όλα στην Επιτροπή της Βουλής για τις Υποκλοπές και οχυρώθηκε πίσω από το μανδύα της νόμιμης επισύνδεσης, παρασύροντας την πτώση και την εισαγγελέα που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις. Και έρχεται και ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Ρωμανός, και λέει πως ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για τις αιτιάσεις που αφορούν αυτή την νόμιμη συνακρόαση μέσω της ΕΕΠ. Δηλαδή, καλεί το θύμα να βγει και να πει το περιεχόμενο της υποκλοπής σε βάρος του. Το πρόβλημα του επιτελικού κράτους είναι ότι τα στελέχη ούτε ξέρουν τι λένε, ούτε ξέρουν τι απήχηση έχουν τα λόγια τους, ούτε το ειδικό βάρος της θέσης τους. Τι δουλειά έκαναν πριν τους αναθέσουν τα αξιώματά τους. Ο Κοντολέων, σεκιουριτάς στη G4S. Ο Ρωμανός, παγωτατζής. Είχε παγωτατζίδικο κάπου στα βόρεια προάστια. Ενίοτε παρουσιαζόταν και στις εκπομπές αναζήτησης ταλέντων και τραγουδούσε. Πιο μεγάλη επιτυχία του το τραγούδι «Μαζί σου έχω φάει κόλλημα», θα πάω να κάνω τάμα στα Ιεροσόλυμα. Είναι κακό να είσαι παγωτατζής, τραγουδιστής ή σεκιουριτάς. Εξαρτάται. Αν μείνεις στη δουλειά σου και την κάνεις καλά, είσαι ένας άξιος και καλός επαγγελματίας. Αν ο σεκιουριτάς αναλάβει τις μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας, ειδικά σε αυτή την ανώμαλη εποχή, και ο παγωτατζής αναλάβει διευθυντή στο γραφείο τύπου του κυβερνητικού κόμματος, τότε μπορεί και να στείλουν στη φυλακή τους προϊσταμενούς τους, αλλά και τους εαυτούς τους.